Μαθητές δεύτερης και τρίτης κατηγορίας νιώθουν οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, που πλησιάζοντας την ολοκλήρωση του πρώτου τετραμήνου, αναγκάζονται ακόμη και μέχρι σήμερα να κάνουν κενά, καθώς σε πολλά μαθήματα δεν έχουν καθηγητές. Υπάρχουν ακόμα αρκετά κενά σε μουσικούς καθηγητές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά από τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου, τα οποία όλα τα χρόνια έκαναν κενά. Δηλαδή, στο μουσικό όργανο που έχουν επιλέξει, όλα τα χρόνια που είναι στο σχολείο δεν το έχουν διδαχτεί. Πάντα μένουν με την ελπίδα ότι την επόμενη χρονιά ο καθηγητής θα έρθει και θα ξεκινήσουν να διδάσκονται το όργανο που τους αρέσει. Αισθανόμαστε ότι είμαστε σε ένα σχολείο το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί σωστά. Ένα σχολείο θαύμα για. Επειδή έχει μέσα τη μουσική, έχει μέσα μια τέχνη η οποία προχωράει τους ανθρώπους, τους βοηθάει πνευματικά. Αλλά δεν υπάρχουν θεμέλια, δεν υπάρχουν καθηγητές για να μας βοηθήσουν να διδαχθούμε αυτό που αγαπάμε, να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν, όπως λένε, οι ελλείψεις είναι πολλές. Τόσο σε εκτηριακό και επίπεδο υποδομών, όσο και σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Την ώρα που ακόμη και τα απολυτήριά τους, όπως εξηγούν, εξομοιώνονται με το γενικό λυκείο, χωρίς κάπου, όπως τονίζουν, να πιστώνεται η εμπειρία τους μετά από 6 χρόνια. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε απολυτήριο γενικού λυκείου. Ζητάμε λοιπόν να φαίνεται κάπου ότι ξέρουμε μουσική, ότι έχουμε φοιτήσει σε ένα εξαετές ουσιαστικά οδείο και ότι ξέρουμε μουσική έτσι ώστε να μας βοηθήσει στην επαγγελματική μας καριέρα. Κάθε χρονιά μας λέτε θα αλλάξει η παιδεία. Εγώ όμως κάθε χρόνο κατεβαίνω σε πορεία. Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου σήμερα συμμετείχαν σε διαμαρτυρία που είχε πανελλαδικό χαρακτήρα, διατρανώνοντας την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να αφυπνίσουν την πολιτεία να δει με σεβασμό και σοβαρότητα τη λειτουργία των σχολείων που πέραν των βασικών προγραμμάτων σπουδών φιλοξενούν και προάγουν και άλλες έννοιες που συνδέονται με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Δεν ήταν υποχρεωτική η διαμαρτυρία που κάνουμε σήμερα, αλλά όλα τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με την ίδια χαρά για να βοηθήσουμε να γίνει κάτι καλύτερο για το σχολείο. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι η παιδεία μας παραμελείται, χρειαζόμαστε βάσεις, θεμέλια για να προχωρήσουμε και ειδικά η μουσική είναι η μεγαλύτερη βάση για την παιδεία και θέλουμε πραγματικά να βελτιωθεί η παιδεία μας, να πάμε μπροστά και σαν άτομα και σαν πολιτισμός και σαν κράτος γενικά.